έγινε στην ΕΟΚ ήταν προς το χειρότερο. Εμείς θέλουμε να υπάρξει μια κοινή για να μπορέσει να σταθεί ο αγροτικός ο κόσμος και να μην μιλάμε μόνο για συντάξεις, γιατί υπάρχουν και οι νέοι αγρότες, να υπάρξει μια κοινή αγροτική πολιτική σε προοδευτική κατεύθυνση. Δηλαδή να στηρίζει τους μικρούς και νέους αγρότες, να στηρίζει την ατομική αγροτική καλλιέργεια και τους συνεταιρισμούς και επίσης να γίνει μια ανακατανομή των κονδυλίων σε όφελος των μεσογειακών χωρών που πλήττονται. Και να αυξηθούν βέβαια τα κονδύλια, γιατί και όπως βλέπουμε τώρα τελευταία και οι βόρειοι αγρότες έχουν προβλήματα που χύνουν το γάλα, αλλά να αυξηθούν τα κονδύλια και να γίνει και μια ανακατανομή προς όφελος. Διότι δυστυχώς δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο και ούτε και στην εσωτερική πολιτική. Πρόσφατα τον Νοέμβριο ήταν να γίνει ένα προεδρικό διάταγμα όπου θα έμπαινε ετικέτα στα μπουκάλια χώρα προέλευσης. Και είναι απαραίτητο. Και ήταν απαραίτητο. Δυστυχώς αυτό το προεδρικό διάταγμα δεν υπεγράφει. Ενώ εδώ είναι η ΕΟΚ, δεν μας έβαζε κανένα εμπόδιο. Δηλαδή θέλω να πω με άλλα λόγια. Δεν υπάρχει θέληση για μια αγροτική πολιτική σωστή. Και εκεί κολλάει το πρόβλημα του αγροτικού εισοδήματος. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Φραγκή. Ορίστε. Εγώ θέλω εσείς να μου απαντήσετε, ναι. Προσωπικά εσείς, ναι, ναι. Που είστε και υποψήφιος βουλευτής. Πιστεύετε ότι είναι θέμα της εκάστοτε κυβερνήσεως ή είναι θέμα του συγκεκριμένου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης? Πιστεύω, κύριε Φελούρη, ότι δυστυχώς οι κυβερνήσεις δεν κοιτάνε το συμφέρον του αγροτικού κόσμου. Καθίστε, και μου απαντάτε αόριστα τώρα. Ναι. Εγώ σας ρώτησα συγκεκριμένα. Ναι, είναι αποφάσεις κυβερνήσεων και όχι του εκάστοτε Υπουργού. Και όχι του εκάστοτε Υπουργού. Ναι, δηλαδή ότι αυτό... Ναι, είναι αποφάσεις κυβερνήσεων. Είναι κυβερνήσεων. Γιατί και στην συγκεκριμένη περίπτωση της ετικέτας ο Υπουργός είχε πει ναι. Αλλά κατόπιν πιέσεων των επιχειρηματικών συμφερόντων έκανε πίσω. Είναι... Γιατί, καθίστε. Πού το γιατί τα καρτέλ των εμπόρων κατάφεραν να αποτρέψουν αυτή τη θέσπιση της ετικέτας. Μα η ετικέτα θα έμπαινε σε συσκευασμένα προϊόντα. Θα έμπαινε στα προϊόντα και θα έλεγε ελληνικό προϊόν. Όμως έτσι ελέγχεται ο έμπορος. Και δεν μπορεί δεν να φέρει από την Τινησία, από την Τινησία, από το Μαρόκο και να το βάλει στο ράφι. Θα έχει κάποιες επιπτώσεις. Γι' αυτό τα καρτέλ λοιπόν πιέζουν τις κυβερνήσεις. Ναι, τα καρτέλ και οι εναρμονισμένες πρακτικές που υπάρχουν στην αγορά πιέζουν τις κυβερνήσεις τελικά. Αυτό δεν το συμφωνείτε κι εσείς? Και εσείς. Ούτε και εμείς έχουμε συγκεκριμένη και ολοκληρωμένη πρόταση και για το αγροτικό τομέα. Όχι μόνο για τα καρτέλ. Τώρα κάνουμε συζήτηση. Εδώ μιλάνε γενικόλογα. Εγώ έχω συγκεκριμένες θέσεις. Αυτή είναι η διαφορά μας και δεν μπορώ να τις αναπτύξω. Γενικώς και αορίστως και επί εκθέσεων ιδεών μιλάμε εδώ πέρα. Εδώ έχουμε συγκεκριμένες θέσεις. Μάλιστα. Αν μου δώσετε την ευκαιρία να τις αναπτύξω. Βεβαίως, θα σας δώσω την ευκαιρία κάποια άλλη στιγμή. Όλοι τώρα... έχουν συγκεκριμένες θέσεις. Όχι, γιατί ήρθαμε εδώ πέρα. Γιατί ήρθαμε εδώ πέρα. Σε ποια κατεύθυνση είναι το θέμα? Ασφαλώς. Όλοι έχουν. Ασφαλώς. Όλοι έχουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Να ακούσουμε λοιπόν. Αλλά να ακούσουμε και εμάς. Πολλές διακοπές όμως. Αν είναι πολλές διακοπές, δεν θα μπορέσει να πιστεί κανένας από τις πόλεις. Να εγγυηθούμε τις τιμές, να εγγυηθεί το κράτος τις τιμές με ένα λογικό έσοδο. Να, όταν πέφτουν οι τιμές, καταραίουν όπως τώρα, να υπάρχει κοινοτική αποθεματοποίηση, ώστε να αυξάνεται οι τιμές. Και όχι να σταματάει η κοινοτική αποθεματοποίηση αμέσως και να σηκώνονται οι τιμές. Να υπάρχει και ιδιωτική αποθεματοποίηση, αν χρειάζεται. Έχετε εσείς υπόψη σας, κύριε Φραγκή, το κόμμα σας, το οποίο ασχολείται και από ό,τι ξέρω υπάρχουν και στελέχη εδώ στην Λακωνία που είναι και γεωπόνοι και είναι και άνθρωποι της αγροτικής, ας πούμε, παράταξης. Βεβαίως. Τους γνωρίζετε πολύ καλά. Μα γι' αυτό το λέω. Έχετε συγκεκριμένες προτάσεις. Τι θα κάνει αυτός ο ελαιοπαραγωγός ή ο πορτοκαλό εσπεριδοειδών κλπ. Για να ανεβάσει την τιμή του προϊόντος του? Εμείς πιστεύουμε ότι... Πώς μπορεί να βοηθήσει το κυβερνόν το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε λέμε ότι το ΠΑΣΟΚ ή η Νέα Δημοκρατία ή η Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ... Καταρχήν οι επιδοτήσεις που δίνονται μέχρι το 2013 θα πρέπει να μην σταματήσουν, να συνεχίσουν και να συνδεθούν και με την ποιότητα και με την παραγωγή. Μάλιστα. Όχι όπως τώρα δηλαδή που δίναμε τις επιδοτήσεις και στρέψαμε τους αγρότες στο να καλλιεργούν. Όχι, έχουν σταματήσει πολλοί να καλλιεργούν. Να καλλιεργούν. Έχουν εγκαταλείψει τα χωράφια. Να συνεχιστούν οι επιδοτήσεις μετά από το 2013 και να συνδεθούν και με την ποιότητα και με την παραγωγή. Και επίσης αυτή είναι η ενίσχυση που δίνεται τώρα να την αριθμοποιηθεί. Δόθηκε μια φορά και συνεχίζει τώρα τόσα χρόνια. Και να ενισχυθούν οι νέοι αγρότες, αυτοί που παράγουν βιολογικά προϊόντα, που παράγουν παραδοσιακά προϊόντα, να ενισχυθούν και από το κράτος. Δεν μπορεί να υπάρξει γεωργία χωρίς ενίσχυση πουθενά σε κανένα κράτος. Βλέπετε τι γίνεται. Ο πατέρας μου έλεγε όταν ήμουν μικρός, έβγαινε έξω και έλεγε: πάει, το χάσαμε το πορτοκάλι σήμερα. Έβλεπε πάγο.
η Γεωργία. Πρέπει να ενισχύεται. Δεν γίνεται αλλιώς. Εσείς κύριε Κυριακάκη, συμφωνείτε με αυτό? Ναι, συμφωνώ ότι πρέπει να ενισχυθεί ο αγροτικός πληθυσμός, οι φτωχομεσαίοι αγρότες. Πρώτα και κύρια πρέπει να δούμε το εξής που έχει γίνει. Και σε αυτό έχουν ευθύνες και τα δύο μεγάλα κόμματα εξίσου. Αν όλα ήταν ένας παράδεισος και το Πασόκ έδινε χρήματα, δεν θα βλέπαμε σταδιακά την εγκατάλειψη από τα χωριά του κόσμου και τη μείωση της αγροτικής παραγωγής η οποία ήρθε. Έγινε μείωση της αγροτικής παραγωγής σε αρκετά προϊόντα και αγροτοκτηνοτροφικής, όπως ήταν το γάλα. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έβαλε ορισμένα πλαφόν. Και ακολουθώντας την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συναποφάσιζαν οι εδώ κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ψηφίζανε. Τις κοινές αγροτικές πολιτικές των προηγούμενων χρόνων που έχουν υπογραφεί και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας έχουν και τη συγκατάθεση σε ένα βαθμό και του συνασπισμού στο Ευρωκοινοβούλιο. Ενισχύανε σαν γενικό αποτέλεσμα τη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση της γης και των προϊόντων παράλληλα με την καταστροφή των αγροτικών προϊόντων. Δηλαδή στο γάλα έχουμε τεράστια μείωση από εκεί που παράγαμε. Να μην μπερδευόμαστε με νούμερα. Εκείνο ναι. Που έχει σημασία είναι ότι... Και αυτό έγινε, έγινε επειδή προσανατολίστηκε με ένα τέτοιο τρόπο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια τα κόμματα τα οποία στηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση την εφαρμόσαν εδώ πέρα. Μία πολιτική η οποία μείωνε τα αγροτικά προϊόντα. Έβαζε αδιέξοδα στο μικρομεσαίο αγρότη και το φτωχομεσαίο. Πώς αλλιώς φτάσαμε από το 32%, που ήταν ο αγροτικός πληθυσμός σε αυτά τα νούμερα που έχουμε τώρα? Αν ήταν παράδεισος, αν περνάγανε καλά, δεν θα μειωνότανε. Έχει μειωθεί, καλλιεργείται μεν η γη, αλλά καλλιεργείται από λιγότερα χέρια. Είναι, να συμπληρώσω ναι. Εδώ, είναι φανερό ότι η μείωση του αγροτικού εισοδήματος... Δεν το δέχουμε αυτό. Τέλος πάντων. Δεν το δέχουμε, νομίζω ότι... Μετά πρέπει να πάρουμε κάποτε και εμείς το λόγο. Μα δεν έχει σταματήσει. Πραγματικά δεν μιλήσαμε. Ηλία μου, δεν έχει σταματήσει να μιλάς, Ηλία μου. Εντάξει. Εκείνος που πρέπει να παραπονιέται είναι ίσως και δεν θέλει να μιλάει και που. Εγώ δίνω χρόνο και στους άλλους και πιστεύω ότι μιλάμε επιχειρήματα. Ο κύριος Παναγιώτης, ο κύριος Στρατικάκος έχει άλλη αντιμετώπιση. Και να μην θέλει να μιλήσει, αλλά δώσει το χρόνο σε μένα τουλάχιστον. Απλά ίσως χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να απαντήσετε στα νούμερα. Σε δυνάμει κυβερνήτης βάζει να μιλήσουν. Θα βάλω τους συνεργάτες μου να χρονομετρήσουν όσο μιλάει ο καθένας. Νομίζω ότι ο αγροτικός. Ναι, μετά. Άλλωστε πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής, οπότε θα κάνουμε την πέρα τσάρα. Δεν έχουμε πει τίποτα. Θέλω να πω... όχι τίποτα. Η αδυναμία... Είδες λοιπόν, είναι αχόρταγος. Είναι αυτό που σας λέω, τα ευχολόγια του Πασόκ. Α, έτσι. Κοντός του Σαρμούς, αλληλούια, θα το δούμε αυτό. Να πω κύριε Φελίδη, ότι η αδυναμία προστασίας του αγροτικού εισοδήματος έχει να κάνει και με την εξαφάνιση και διάλυση στην ουσία των συνεταιρισμών. Που σε αυτό έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο ο κομματισμός, γιατί ποτέ δεν κατάλαβα, ας πούμε, τι σήμαινε μέσα στο συνεταιρισμό να κερδίσει το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, ο λαός ή το ΚΚΕ. Δεν σημαίνει τίποτα. Διαλύσαν τους συνεταιρισμούς και χάθηκε το δίκτυο προστασίας του αγροτικού εισοδήματος. Αυτή τη στιγμή το αναλόγησαν ότι δεν υπάρχουν συνεταιρισμοί πλέον, έτσι. Ναι, αλλά τα μεγάλα κόμματα λένε ότι δημιουργήσαν το συνεταιρισμό. Ο συνεταιρισμός είναι το μόνο δίκτυο προστασίας του αγροτικού εισοδήματος από πολλών δεκαετιών. Μάλιστα. Έτσι, σε σχέση με τα αγροτικά. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό προσωπικά, βέβαια. Προσωπική μου άποψη. Δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για τα θέματα ανεργίας. Εγώ ήθελα να βάλω ένα φόρμα. Ωραία, από ένα έτσιο τώρα να κάνουμε τώρα ένα θέμα να τελειώσει, επειδή θα πιάσουμε όλα λίγο πολύ. Επειδή έχετε χειμώνα. Είπαμε συζήτηση κάνουμε. Ναι. Τους αγρότες. Το είμαστε για τους αγρότες. Να πούμε κάτι για τους αγρότες. Άμα το πηγαίναμε στο debate θα πρέπει να σας θέτω συγκεκριμένες αυτές και να είσαστε με ξύλινες απαντήσεις. Θέλετε με ξύλινες απαντήσεις να μιλήσετε, μιλήστε. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Εσείς επιλέγετε τον τρόπο. Καταρχήν να εφαρμοστεί έστω και στο τέλος η διαδικασία, να μιλάμε όλοι και να μην διαπράττουμε. Εσείς πάρα πολύ σωστά το διευθύνετε τη συζήτηση, αλλά είναι το πρόβλημα, αλλά πρέπει κάποτε να αποκαταστήσετε.